Λοιπόν, Μάριον, θα ξεκινήσουμε από την γυναι... γυναι... γυναικοκτονία στη Λάρισα με θύμα μια 35χρονη γυναίκα. Η δολοφονία, λοιπόν, αποκαλύφθηκε εχθέ όταν λόγω τη έντονη δυσοσμία περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Αυτά είναι λοιπόν, πλάνα από το σπίτι, από το ημυπόγειο. Την λοιπόν, στο ημυπόγειο εκεί στην περιοχή, στο κέντρο τη Λάρισα. Και όπω βλέπουμε, οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα, την 35χρονη γυναίκα νεκρή ε, μέσα σε ένα πάπλωμα. Σε προχωρημένη σύψη, να πούμε πως έχουμε ήδη ένα πρώτο αποτέλεσμα από την νεκροψία, σύμφωνα με, με την οποία ο θάνατος επήλθε με τραύμα στο κεφάλι από αμβλή όργανο και ο θάνατος ήταν ακαριέος. Αναζητείται ο σύντροφό τη. Λοιπόν, ε, η αστυνομία ύποπτος, ναι. έχει ταυτοποιήσει τον, τον δράστη, τον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία αυτή. Πρόκειται για έναν άντρα 27 ετών πακιστανική υπηκότητα, ο οποίο ναι. έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τι αρχέ για υποθέσει ναρκωτικών. Ναι. Α, του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου. Από τη χώρα. Το απίθανο Μάριον είναι ότι πριν από 4-5 μέρες περίπου mm -hmm. α, είχε προσαχθεί είχε ο άνδρας αυτός στην Ιδωμένη όταν με μια ομάδα παράτυπων μεταναστών mm -hmm. προσπαθούσαν να περάσουν στα Σκόπια.